Ραγδαία κλιμάκωση των κρουσμάτων βίαιης συμπεριφοράς μέσα στα σχολεία καταγράφει η εκπαιδευτική κοινότητα στην Κρήτη. Στα απόνερα της πανδημίας και των περιορισμών που όξυναν γενικότερα τα φαινόμενα βίας στην ελληνική κοινωνία. Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, αύξηση των περιστατικών και σε όλη τη χώρα, δεν είναι θέμα Κρήτης αυτό όπως καταλαβαίνετε. Μητέρα ανήλικου μαθητή καταγγέλει ότι ο 14χρονος γιος της είναι θύμα συστηματικού ενδοσχολικού εκφοβισμού, με τη σχολική κοινότητα όμως να παραμένει παρατηρητής. Διευθύντρια ήξερε τα πάντα, δεν με ειδοποίησε. Οι καθηγητές ήντουσαν παρόν στο περιστατικό, δεν με ειδοποίησε κανένας. Έκανα μήνυση και στο παιδί και στο πατέρα, έχει χτυπήσει άλλα 3 κοπέλια, δεν έχει μιλήσει κανένας, δεν κάνουν τίποτα, ούτε οι καθηγητές, ούτε η διευθύντρια. Η καταγγελία αφορά σε σχολείο στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, με τη μητέρα του μικρού μαθητή να έχει καταφύγει στην αστυνομία, ζητώντας πλέον σύλληψη του υπαίτιου μαθητή και του πατέρα του. Όπως εξηγεί, ο υπαίτιος μαθητής έχει στοχοποιήσει εδώ και χρόνια το γιο της με αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή. Μετά από μία ακόμη φραστική αντιπαράθεση, τα δύο αγόρια συναντήθηκαν έξω από το σχολικό συγκρότημα, με το θύμα να δέχεται γροθιές στο πρόσωπο. Με ειδοποίησαν συμμαθητές του παιδιού μου. Το παιδί μου δεν μου είπε τίποτα όταν γύρισε στο σπίτι, λόγω του ότι φοβότανε τις συνέπειες που θα δημιουργηθούν. Και όταν τον ρώτησα τι έγινε, μου είπε: «Μαμά, με έβρισε και με χτύπησε». Ο 14χρονος εξετάστηκε χθες από ιατροδικαστή για τις σωματικές βλάβες, ενώ πλέον αρνείται να επιστρέψει στο σχολικό περιβάλλον, με τη μητέρα του να ζητά απαντήσεις από τη διεύθυνση του σχολείου και τις αρμόδιες αρχές. Και ζητάω την απομάκρυνση του κοπελιού από το σχολείο, επειδή το δικό μου το παιδί φοβάται να πάει στο σχολείο. Για ένα έσχατο μέτρο που δεν ωφελεί ούτε το θύμα ούτε το δράστη, κάνει λόγο ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ο οποίος εξηγεί ότι ο ρόλος της σχολικής κοινότητας είναι να στηρίξει και τα δύο παιδιά. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν παιδαγωγικού χαρακτήρα και αυτά κοιτάζουμε. Εάν κάποια στιγμή τεθεί σε συζήτηση ένα μέτρο απομάκρυνσης, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμεί κάθε σχολείο και επιθυμεί και η σχολική κοινότητα. Η αύξηση του φαινομένου του ενδοσχολικού εκφοβισμού προβληματίζει σοβαρά τους φορείς της εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια εξέλιξη είχε προβλεφθεί στη διάρκεια της πανδημίας και των περιορισμών. Με μόνο θετικό το γεγονός ότι οι διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν πλέον στο δυναμικό τους εξειδικευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσουν ανάλογες καταστάσεις. Έχει αποτυπωθεί ένας αριθμός περιστατικών τα οποία μας προβληματίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά το σχολείο, ως σχολική κοινότητα, εκπαιδευτική, όλοι μαζί και οι υποστηρικτικές δομές που έχουμε στην εκπαίδευση συνεισφέρουν, συμβάλλουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, ώστε τα παιδιά με ασφάλεια να ξεκινάνε το πρωί από το σπίτι τους και με ασφάλεια να επιστρέφουν το μεσημέρι.